Κύριε Υπουργέ, στην Καβάλα λειτουργεί πια το μοναδικό εργοστάσιο λιπασμάτων που απέμεινε στη χώρα μας. Ασόψεται η απελευθέρωση του κλάδου των λιπασμάτων, μια πολιτική που υπηρετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις κυβερνήσεις. Μετά την απελευθέρωση της, λοιπόν, μετά την απελευθέρωση του μάλλον, αυτό το εργοστάσιο από τα κρατικά δεσμά, όπως λέγανε τότε, βρέθηκε στη ζεστή αγκαλιά του επιχειρηματία Λαβρεντιάδη. Υποτίθεται ότι την εξαγόρασε με αντίτιμο την πληρωμή των χρεών του εργοστασίου. Κάτι βεβαίως που ποτέ δεν έγινε. Ταυτόχρονα με το πέρασμα του εργοστασίου στα χέρια του συγκεκριμένου επιχειρηματία ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της λεγόμενης εξυγίανσης, εντός πολλών εισαγωγικών αυτή η λέξη, εξυγίανσης του εργοστασίου. Τα φάρμακα της εξυγίανσης τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα υπηρετείτε, για να μην πούμε ότι τα χορηγείτε κιόλας, κύριε Υπουργέ, και εσείς και οι κυβερνήσεις σας και οι τωρινές και οι προηγούμενες. Μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων, προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε εργολαβικές εταιρείες, η λεγόμενη εργολαβική εργαζόμενη, αυτό το έσχος, συνεχείς πιέσεις για χαριστικές ρυθμίσεις χρεών και τόσα άλλα. Και έτσι η επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους από το συγκεκριμένο επιχειρηματία, όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις, ξέσπασε άγρια. Όσοι ήταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου είχαν σοβαρές μειώσεις μισθών το 2012, έζησαν το δανεισμό τους. Ναι, δανείζονται και οι εργαζόμενοι εκτός από τα υλικά αγαθά. Εκεί έχουμε φτάσει. Έζησαν το δανεισμό τους σε νέα εταιρεία. Από τότε ξεκινάει αυτό το κόλπο με τις παρένθετες εταιρείες το 2015 και βεβαίως με την πρώτη προσπάθεια για την πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Φυσικά οι εργαζόμενοι αντέδρασαν και πολύ καλά έκαναν, προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, έκαναν απεργιακούς αγώνες, τι συνάντησαν. Μα αυτά που συναντούν τώρα και οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, αυτά που συναντούν στο λιμάνι με την Κόσκο, η απάντηση της εργοδοσίας ήταν εκδικητικές απολύσεις, βία από τους μπράβους, καθώς και βία κρατική από τα ΜΑΤ. Οι εργαζόμενοι επέμειναν, συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους και μετά από έναν δικαστικό αγώνα, στον οποίο δικαιώθηκαν, η εργοδοσία αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να εφαρμόσει τους όρους της προηγούμενης σύμβασης με τα ιδιωτικά συμφωνητικά που υπέγραψε με τον καθένα. Όλο αυτό τώρα, μέχρι την πρωτοχρονιά πριν από λίγες μέρες. Την πρωτοχρονιά, λοιπόν, η εργοδοσία προχωρά στο επόμενο βήμα της νέας επίθεσης της. Με την γνωστή, όπως είπαμε, μέθοδο της νέας εταιρείας, φεύγουν τα λιπάσματα της νέας Καρβάλης και με το ονομάζονται τώρα πια σε λιπάσματα Καβάλας. Προσπαθεί η εταιρεία να ξεμπερδέψει με τα όσα υποχρεώθηκε και με τη δικαστική απόφαση στους εργαζόμενους και προσπαθεί να τους βάλει, επιχειρεί να τους βάλει να υπογράψουν ένα καινούριο συμφωνητικό δανεισμού. Εδώ δε θα πρέπει να πούμε ότι αυτά που κατέκτησαν οι εργαζόμενοι δεν το στάδωσε κανένας Νεφελούδης και καμιά κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κέρδισαν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους και με τη δικαστική τους δικαίωση και ήταν υποχρεωμένη και η κυβέρνηση και ο εργοδότης να την εφαρμόσει. Και αυτή τη δικαστική απόφαση επιχειρεί τώρα να την παρακάμψει. Η ερώτηση είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένη, κύριε Βρούτση. Τι θα κάνετε για αυτούς τους 135 εργαζομένους οι οποίοι εκβιάζονται ανοιχτά από την εργοδοσία να μειώσουν τους μισθούς και τα δικαιώματά τους? Θα μας πείτε κάτι για τη φημολογούμενη αλλαγή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου λιπασμάτων? Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο και η τελευταία εναπομείνασα λιπασματοβιομηχανία στη χώρα μας δεν θα υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνετε, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την τακτική του εργοδότη, του συγκεκριμένου, αλλά και άλλων? Δεν είναι μια τακτική που την εφαρμόζει μόνο ο συγκεκριμένος, με τη δημιουργία των λεγόμενων παρένθετων εταιριών. Ή θα προχωρήσετε κι εσείς σε χαριστικές ρυθμίσεις για τα χρέη που δηλώνουν, και έχοντας το φαινόμενο των χρεωμένων επιχειρήσεων και των πάμπλου των επιχειρηματιών? Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 9 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τοποθετηθώ στα ερωτήματα τα οποία θέσατε,
Και πριν προσδιορίσω το τι ακριβώς θα κάνει, κάτι που θα κάνω στη δευτερολογία μου, το Υπουργείο Εργασίας και τι κάνει το Υπουργείο Εργασίας για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, γιατί λίγο πριν στην άλλη ερώτηση για τον ΟΤΕ, νομίζω έγινε, φάνηκε προς όλες τις πλευρές ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι εδώ παρόν και προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και συμβάλλει στην εργασιακή ειρήνη και στη συμφιλίωση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Να κάνω μια εισαγωγική παρέμβαση σε αυτά τα οποία άκουσα κυρίως από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι αποτελεί εμπεγμό στη νοημοσύνη και των εργαζομένων και των βουλευτών που παρίστανται εδώ και ακούνε τη συζήτηση εδώ, να εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη σημερινή κυβέρνηση ότι έχει υποστείλει τη σημαία της περιφρούρησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Θυμίζω έτσι για την ιστορία κάτι το οποίο εμείς συμφωνήσαμε, δεν ήμασταν αντίθετοι, αλλά στο δικό σας χώρο τα λέτε αυτά ότι υποστείλετε η σημαία, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του εργατικού δικαίου η πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων έγινε με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ. Με υπογραφή δική σας έγινε η απελευθέρωση των απολύσεων, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Ή να θυμίσω το 50% συν 1 στην απεργία με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και εγκαλείτε εμάς. Και το λέτε στους εργαζόμενους, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε. Οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούν. Ξέρω, ενοχλείστε τώρα, διότι πονάει η αλήθεια. Πονάει η αλήθεια. Το ξέρω, κυρία Αδελή, το ξέρω. Και το καλό, μην διακόπτετε. Κυρία Ελευθεριάδου, ξέρω ότι ενοχλεί η αλήθεια γιατί ερεθίζει. Άλλα λέτε, άλλα κάνετε, άλλα ψηφίζετε. Και στο τέλος, εμείς είμαστε 6 μήνες κυβέρνηση. Εγκαλείτε την κυβέρνηση για τον κύριο Λαβρεντιάδη με όλο αυτό το οποίο περιγράφετε. 4,5 χρόνια τι κάνατε εσείς? Όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφατε λίγο πριν και ρίχνατε ευθύνες εμάς για τη συμπεριφορά την οικονομική του κυρίου Λαβρεντιάδη όπως εσείς την περιγράφετε. 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση. Τι κάνατε? Άρα λοιπόν, όταν ερχόμαστε εδώ, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και σοβαροί και υπεύθυνοι. Όταν τοποθετούμαστε δημόσια, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί ξαφνικά να ξυπνάμε ένα πρωί και να νομίζουμε ότι ο κόσμος είχε αλλάξει, ενώ εμείς είχαμε την ευθύνη αυτού του κόσμου για πολλά χρόνια, επειδή κάποιοι άλλοι ανέλαβαν τη σκυτάλη. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Όλοι θυμούνται και η μνήμη παραμένει. Και τη συμπεριφορά σας την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική. Εν πάση περιπτώσει, ας μας κρίνουν αυτοί που μας παρακολουθούν. Ας μπω λίγο στην ουσία. Θέλω να σας πω λοιπόν προς τους επερωτώντες βουλευτές ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι παρόν. Όχι μόνο για την περίπτωση αυτή την οποία περιγράφουμε και θα σας πω τι ενέργειες έχουν γίνει. Συνολικά το Υπουργείο Εργασίας είναι παρόν στα προβλήματα των εργαζομένων. Είναι θεματοφύλακας της περιφρούρησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Πάνω απ' όλα το εργατικό δίκαιο. Οι εργαζόμενοι είναι στην ψυχή, συνταξιούχοι, άνθρωποι, αδύναμοι. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Εκεί στεκόμαστε. Ρεαλιστικά και υπεύθυνα όμως. Όχι με λόγια. Όχι με θεωρίες και αμπελοφιλοσοφίες. Με ρεαλισμό και υπευθυνότητα. Έτσι μόνο μπορείς να στηρίξεις τον εργαζόμενο. Δεν είναι να του χτυπάς το χέρι στην πλάτη και να του κλείνεις το μάτι. Δεν είναι να του είσαι ευχάριστος ή να του είσαι χρήσιμος. Για να του ανέβει ο μισθός πρέπει να δημιουργηθεί πλούτος. Και για να δημιουργηθεί πλούτος πρέπει να υπάρξουν επιχειρήσεις, να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτά που λέτε εις κοσμοθεωρία δική σας είναι συρρήκνωση της οικονομίας, αύξηση των απολύσεων, μείωση της απασχόλησης. Είμαστε διαφορετικοί κόσμοι. Τα βλέπουμε πιο ρεαλιστικά, πιο υπεύθυνα. Σε κάθε περίπτωση, να μην ανησυχείτε. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, στο πλαίσιο του εφικτού και του δυνατού. Βεβαίως και οι επιχειρηματίες δεν είναι αγγελούδια. Βεβαίως και υπάρχουν απαράδεκτες και καταχρηστικές συμπεριφορές εργοδοτικές. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν μπορεί κάποιος να βάλει χαλινάρι. Ελέγχει όμως το Υπουργείο Εργασίας. Έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Και εκεί είμαστε εμείς, ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Εργασίας, δίπλα στους εργαζόμενους όπου θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα. Και αυτό κάναμε και θα κάνουμε με εμφατικό τρόπο και με μεγάλη ένταση. Στο συγκεκριμένο θέμα. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρακολουθώντας στενά το δημιουργηθέν ζήτημα που αφορά εργαζόμενους στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων Καβάλας και στο πλαίσιο ενημέρωσης προς τους επερωτώντες βουλευτές, παραθέτω τα εξής. Πρώτον, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιούνταν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, έχουν διενεργηθεί και συνεχίζουν να διενεργούνται πολλοί έλεγχοι από τους επιθεωρητές
και ειδικούς επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, άλλοτε εντοπίζοντας παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και επιβάλλοντες πρόστιμα και άλλοτε όχι όπου δεν εντοπίζονται παραβάσεις. 2. Στα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει καταγγελίες στην τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ και πάντα το σώμα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα διερεύνησης τυχόν καταγγελιών των εργαζομένων όποτε και όταν αυτές γίνουν άμεσα. 3. Επίσης, τα τελευταία 2 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, τα ατυχήματα που έλαβαν χώρα ήταν ελαφριάς μορφής, πλην ενός που επευλήθη πρόστιμο 30.201 ευρώ λόγω έλλειψης μέτρων ασφάλειας. Και 4. Ορισμένοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πολύχρονο δικαστικό αγώνα κατά του εργοδότη τους. Πολλοί εκ των οποίων έχουν δικαιωθεί και για τους οποίους εκτελείται η δικαστική απόφαση. Στο μέτρο όμως μη τήρησης της ορθής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, αρμόδια είναι η δικαιοσύνη και σε κάθε περίπτωση να κρίνει τυχόν παραβάσεις, παρέκκλησης από τη συμμόρφωση που αυτή επιβάλλει. Αρμόδια είναι η δικαιοσύνη. Σημειώνω εδώ ότι αρκετοί από τους εργαζόμενους αποχώρησαν από την εργασία τους ακολουθώντας πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ή υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδότησης, 140 περίπου. Κάποιοι από τους εναπομείναντες, 182 εργαζόμενοι περίπου, απολύθηκαν και κινήθηκαν δικαστικά και μάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν δικαιωθεί δικαστικά πρωτοδίκως για την επαναπρόσληψή τους. Επιφυλάσσομαι στη δευτερολογία μου να απαντήσω για τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα και ήδη έχουμε ξεκινήσει στο Υπουργείο Εργασίας, περιμένοντας να ακούσω τα ερωτήματα των βουλευτών. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Δελή, για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω ότι προσυπογράφω απολύτως την παρατήρηση του κυρίου Μουλκιώτη για την παρελκυστική τακτική του κυρίου Βρούτση να δηλώνει εδώ ανερυθρίαστα ότι δεν θα απαντήσει, λέει, στην ερώτηση, επιφυλάσσεται για τη δευτερολογία και θα κάνει ορισμένα εισαγωγικά σχόλια. Όχι, κύριε Υπουργέ, εδώ είστε υποχρεωμένος, ήρθατε για να απαντήσετε. Εισαγωγικά σχόλια μπορείτε να κάνετε όσα θέλετε σε συνεντεύξεις ή όπου αλλού νομίζετε εσείς. Τώρα, σε σχέση με τα λόγια που είπατε, τα λόγια τα μεγάλα και τα παχιά για το ότι το Υπουργείο Εργασίας προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και γελάνε και τα τσιμέντα. Κοιτάξτε, αυτά, κύριε Υπουργέ, να πάτε να τα πείτε στους εργαζόμενους του ΟΤΕ που αγωνίζονται τώρα. Να πάτε να τα πείτε στους εργαζόμενους στα λοιπάσματα Καβάλας. Να τα πείτε στους εργαζόμενους στο λιμάνι, στην Κόσκο. Να τα πείτε στους ξενοδοχοϋπάλληλους που τους έχουν ξεζουμίσει και τους ξεζουμίζουν κυριολεκτικά οι μεγαλοξενοδόχοι. Να τα πείτε σε όλους αυτούς που συμβάλλατε να καταργηθούν οι συλλογικές τους συμβάσεις εργασίας. Θυμήσατε, για να απαντήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπετε σας είναι πολύ βολικός αντίπαλος, θυμήσατε τα αντεργατικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ, με χαρά ερχόσασταν εσείς και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να τα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα και το δηλώνατε. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω αν θα τα καταργήσετε, θεωρείτε ότι είναι ένα το κρατούμενο, το έχετε και προχωράτε παρακάτω. Τώρα, σας ρωτήσαμε και θα ξαναρωτήσουμε δυστυχώς, γιατί δεν δώσατε καμιά απάντηση, για την απελευθέρωση, τη λεγόμενη απελευθέρωση τέλος πάντων της λιπασματοβιομηχανίας και τι πρόκειται να γίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Μήπως θα έχει και αυτό την τύχη που είχαν τα λιπάσματα της Θεσσαλονίκης, τα λιπάσματα της Δραπετσόνας και τι συνέπειες άραγε έχει αυτό, κύριε Υπουργέ, για την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονομία της χώρας μας. Παρακάτω. Σας είπαμε, σας ρωτήσαμε και σας ξαναρωτάμε εάν θα προχωρήσετε και εσείς και η κυβέρνησή σας να ρυθμίσετε όπως ρυθμίζουν όλες οι κυβερνήσεις τηρώντας αυτές τις παραδόσεις των μεγαλοκαπιταλιστών που φορτώνουν τα χρέη των επιχειρήσεών τους βεβαίως στις πλάτες του λαού. Όμως, αυτό που σας ρωτήσαμε και αυτό που σας ρωτάμε και είναι το κύριο, το βασικό ερώτημα της επίκαιρης ερώτησής μας είναι τι θα γίνει με αυτές τις παρένθετες εταιρείες. Κάτι εταιρείες σαν τις κούκλες, τις ρώσικες, τις μπάμπουσκες που βγαίνουν κάθε 2 χρόνια από μία άλλη και μεταφέρουν και τους εργαζόμενους, συμπιέζοντας συνεχώς τα εργασιακά τους δικαιώματα και τους μισθούς προς τα κάτω. Είναι ή δεν είναι νομότυπη αυτή η μέθοδος? Είναι, κύριε Υπουργέ.
Αυτό το δικαίωμα το είχε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο κύριος Λαβρεντιάδης, και το έχει και με τη Νέα Δημοκρατία, όπως το είχε και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως το είχε προηγουμένως και με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Κανένας δεν του το απαγόρεψε να το κάνει. Ποιος τους δίνει λοιπόν αυτό το δικαίωμα? Μα η πολιτική σας, η πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Ποιος τους δίνει σε όλους αυτούς και στον κύριο Λαβρεντιάδη και σε όλους τους Λαβρεντιάδηδες, σε όλη αυτή την τάξη των καπιταλιστών, να προχωράνε και να αλλάζουν τους εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή θέση εργασίας με εργολαβικούς? Μα οι κυβερνήσεις τους, οι κυβερνήσεις σας και οι δικοί σας και οι προηγούμενοι. Ποιος μειώνει τους μισθούς, ποιος μειώνει τα δικαιώματα, ποιος μειώνει τις συντάξεις, ποιος χαρατσώνει τους εργαζόμενους και ποιος δίνει κίνητρα απαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, στους λαβρεντιάδηδες με λίγα λόγια. Και εσείς και όλες οι κυβερνήσεις σας. Βεβαίως, ομολογήσατε ότι αυτή είναι η ιδεολογία σας. Δεν το αρνείστε, τουλάχιστον είστε ειλικρινείς. Επειδή λέει επιδιώκετε την εργασιακή ειρήνη, έτσι ώστε να υποταχθούν πλήρως οι εργαζόμενοι, να υπάρχει σιγή νεκροταφείου και οι λαβρεντιάδηδες κυριολεκτικά να αλωνίζουν. Όμως, και επειδή θα πρέπει να απαντηθεί και μια παρατήρηση που έγινε στο κόμμα μας, να πούμε ότι η επίθεση του συγκεκριμένου επιχειρηματή, όπως και όλων, δεν ξεκίνησε σε αυτά τα δικαιώματα τους τελευταίους 6 μήνες. Συνεχίστηκε βεβαίως αυτούς τους 6 μήνες και εντάθηκε αυτή η επίθεση. Αλλά η επίθεση αυτή υπήρχε και εκδηλωνόταν και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και προηγουμένως, γιατί όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν την ίδια πολιτική και την ίδια στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας κύριε Υπουργέ, οι κυβερνήσεις σας, η κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι Υπουργοί Εργασίας, δεν είστε ουδέτεροι και ας εμφανίζεστε ως Πόντιοι Πιλάτοι. Είστε συνεργοί στις επιθέσεις ενάντια στους εργαζόμενους, αφού η πολιτική σας, αυτή που υπηρετείτε, οπλίζει τα χέρια της εργοδοσίας με ένα σωρό νομοθετικά όπλα να αλωνίζουν κυριολεκτικά και να βρίσκουν 1000 τρόπους να επιτίθενται στους εργαζόμενους και να παρακάμπτουν ακόμα και αυτές τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως τώρα ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο κύριος Λαβρεντιάδης. Οι εργαζόμενοι ένα δρόμο έχουν και σε αυτούς απευθυνόμαστε τώρα, την ενότητά τους, τον αγώνα τους. Αυτή είναι η μόνη τους εγγύηση αν θέλουν να κρατήσουν και να αυξήσουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Νταλή. Κύριε Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας, 9 λεπτά. Κύριε Δελή, ξεκινάω από εσάς, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αφού θέλετε να ιδεολογικοποιήσουμε τη συζήτηση, θα το κάνουμε. Πότε κρύψαμε εμείς τις ιδεολογικές πεπιθήσεις μας? Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο με κοινωνικό πρόσωπο κόμμα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο εκπροσωπούμε την υπευθυνότητα, τη λογική και στο επίκεντρο και στον πυρήνα της πολιτικής μας έχουμε τον άνθρωπο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ως πολιτικός φορέας η Νέα Δημοκρατία. Για να υπηρετεί τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον αδύναμο. Και αυτά τα οποία εμείς κάνουμε και που ήμασταν παλιότερα κυβερνήσεις, βλέπετε ότι γίνεται σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Και υπάρχουν επιτεύγματα πέρα από τα προβλήματα, τις παθογένειες. Όπου και αν κοιτάξετε γύρω σας στον κόσμο, υπάρχουν αντιστοιχίσεις των πολιτικών μας στις αναπτυγμένες χώρες. Εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα. Αυτά που λέτε εσείς, πέστε μου μια χώρα στον κόσμο που υπάρχουν. Δεν το έχετε απαντήσει το ερώτημα αυτό. Δεν υπάρχει ερώτημα. Αυτά που λέτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε ποιο μέρος του κόσμου εφαρμόζονται? Έρχεστε εδώ πέρα και ραδιάζετε υπέρ των εργαζομένων. Δεν είναι υπέρ των εργαζομένων, αυτό το ξέρετε. Αν ομιγέννητο κυβερνούσατε για μια μέρα, θα είχαμε εκατομμύρια ανέργους ή φτωχοποιημένους ανέργους ή ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν ανακένδυτοι και θα ήταν με το επίδομα και το συσίτιο. Αφήστε τα λοιπόν, με σεβασμό στις συνέπειές σας. Εντάξει, η δημοκρατία μας λειτουργεί, σας ακούμε, αλλά μέχρι ένα όριο. Θα παίρνετε τις απαντήσεις όταν πρέπει. Πάμε λοιπόν. Δεν μου λέτε, κύριε Μουλκιώτη, κοιτάξτε να δείτε. Είμαι εδώ παρόν και απαντάω συνεχώς επίκαιρες ερωτήσεις. Θυμίζω, γιατί δεν ήσασταν βουλευτής, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική διαδικασία ήταν απόνο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε καν ερχόντουσαν οι βουλευτές να απαντήσουν σε επίκαιρες ερωτήσεις. Δεν ερχόντουσαν να απαντήσουν.
Και βλέπετε εδώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και όλη την κυβέρνηση. Κάθε Πέμπτη και κάθε Δευτέρα που είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος να είμαστε παρόντες. Δεν θα μου επιβάλλετε τώρα και πώς θα μιλάω. Ήρθατε εδώ στη Βουλή να πείτε με ποιο τρόπο θα τοποθετούμε εγώ στη Βουλή. Δηλαδή τη διαδικασία, το πώς εγώ θέλω να μιλήσω στη Βουλή, όχι. Ακούστε να δείτε, αυτά τα πείτε εκεί που μπορείτε και περνάνε. Εγώ θα σας μιλήσω και θα σας απαντήσω έτσι όπως πρέπει. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ. Μη διακόπτετε. Πολιτική συγκρότηση. Είδατε ότι υπήρχε μεγάλη άνεση στην ερώτηση αυτή. Αφήστε. Προχωράω λοιπόν και για την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ελευθεριάδου. Κυρία Ελευθεριάδου, θέλω να σας πω ότι οι τρεις βουλευτές του νομού Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς είναι στα τηλέφωνα μαζί μου. Έχουν την ίδια ευαισθησία και για τους εργαζόμενους και για τον νομό τους και για την πόλη τους, για όλο τον νομό. Είμαστε συνεχώς στα τηλέφωνα και ενδιαφέρονται το ίδιο, με το ίδιο πάθος για τους εργαζόμενους, συνολικά για την επιχειρηματικότητα του νομού τους και μάχονται καθημερινά και αυτοί για το καλό του τόπου τους. Και δεν είναι ευπρεπές εκ μέρους σας να δείχνετε με το δάχτυλο τους συναδέλφους σας βουλευτές. Διότι νοιάζονται και σας το επιβεβαιώνω εγώ σήμερα εδώ στη Βουλή. Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω, άκουσα με έκπληξή μου ότι είστε δικηγόρος και ότι εκπροσωπούσατε τους εργαζομένους πριν γίνετε βουλευτής. Και άκουσα να λέτε ότι υπήρχαν εργατικά ατυχήματα τα οποία τα κουκουλώνανε. Και εσείς ως δικηγόρος που τους εκπροσωπούσατε, τι κάνατε? Αφήνατε να κουκουλώνουν τα εργατικά ατυχήματα? Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λοιπόν και παίρνω τώρα, μπαίνω στη διαδικασία για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα βήματα που είπαμε και τις ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας που είναι παρόν. Είναι παρόν και δίνει μάχη καθημερινά στο πλευρό των εργαζομένων, των ανέργων, των δικαιωμάτων όλης της χώρας, περιφρουρώντας τα εργατικά δικαιώματα. Πριν τα Χριστούγεννα, 12/12/2019, το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έτσι, ετήθηκε τριμερή συμφιλωτική διαδικασία, πριν την οποία μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί άτυπη συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργάνων με τη γενική μας γραμματέα, κύριε Μουλκιώτη, την κυρία Στρατινάκη, την ξέρετε την κυρία Στρατινάκη. Με την κυρία Στρατινάκη, με τη γενική μας γραμματέα, τελεία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όμως, τα δύο ζητήματα που ήταν ήδη σε εξέλιξη, που αφορούσαν τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πυραιός και το ΟΤΕ, σε συνδυασμό με τις άδειες των υπαλλήλων και του Υπουργείου και τις γιορτές που έπεσε πάνω, το αίτημα πάνω στις γιορτές, εμπόδισαν την έγκαιρη διενέργειά τους. Παραμονή των Χριστουγέννων. Σήμερα πληροφορώ το Σώμα, στα ερώτημα τα οποία τέθηκαν, ότι έχει ήδη προγραμματιστεί, σημειώστε το, τριμερής συμφιλειωτική διαδικασία για την Τρίτη 21/01/2020 στις 2 η ώρα. Στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας, στο γραφείο της Γενικής Γραμματέας, κατά την οποία διαδικασία θα διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα, το συγκεκριμένο που έχει προκύψει, και το Υπουργείο Εργασίας θα αναλάβει ως είναι και αρμοδιότητά του να επαναφέρει την εργασιακή ειρήνη, παρεμβαίνοντας στα όρια που ο νόμος προσδιορίζει για την έβρεση λύσεως, εξαντλώντας όλα τα μέσα που αυτός ο νόμος μας δίνει, στοχεύοντας στην περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και εγγυόμενο τη μη έκπτωσή τους. Συνεπώς, στο πλαίσιο της συμφιλειωτικής διαδικασίας θα προσδιοριστούν επακριβώς τα μέτρα που θα ληφθούν αφού το Υπουργείο ακούσει και τις δύο πλευρές για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τους 134 εργαζομένους στη βιομηχανία λιπασμάτων Καβάλας. Αυτά λοιπόν είναι που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε στο Υπουργείο Εργασίας, προκαταλαμβάνοντας, κύριε Μουλκιώτη, αυτά τα οποία είπατε λίγο πριν, ότι αδρανούμε, ότι είναι απόν το Υπουργείο, το Υπουργείο είναι παρόν και δείχνει πράγματι την αποφασιστικότητά του σε όλες τις ερωτήσεις που θέσατε για την περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Είμαστε εδώ, απαντάμε, παίρνουμε μέτρα, προφυλάσσουμε τους εργαζόμενους, κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο του νόμου, με μία διαφορά. Επειδή δεν ήσασταν βουλευτής την προηγούμενη φορά, να ξέρετε ότι αυτή εδώ την έδρα δεν την τιμούσαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ.